Στον αέρα βρίσκονται πολλά επαγγέλματα που κινούνται γύρω από τα μυστήρια του γάμου και της βάφτισης, καθώς ακόμα δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το τι θα ισχύει την φετινή περίοδο. Είναι όλα ρευστά ακόμα. Κάποιοι έχουν μετατεθεί, όχι πολλοί όμως. Οι περισσότεροι, επειδή μπήκαν σε μια διαδικασία από πέρυσι να προσπαθούν να οργανώσουν το γάμο και έχουν μείνει στο περίμενε, είναι ακόμα εν αναμονή του τι θα γίνει, αν με την εστίαση δεν ξεκαθαρίσει το ζήτημα. Και εμείς και οι ίδιοι πελάτες δεν ξέρουμε ακόμα τι θα κάνουμε. Mm-hmm. Δεν μας έχουν δώσει δηλαδή κάποια δεδομένα που να ξέρουμε πώς θα δουλέψουμε για το καλοκαίρι που έρχεται. Όλες οι κοπέλες ονειρεύονται ένα γάμο παραμυθένιο. Όμως η ασάφεια που υπάρχει φέτος προβληματίζει. Ακόμα δεν έχει διευκρινίσει κάτι η κυβέρνηση, οπότε και εμείς είμαστε σε αναμονή. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις για να ξέρουμε και εμείς και ο κόσμος όμως τι θα κάνουμε και πώς θα κινηθούμε. Έχουν κλειστεί κάποιες εκδηλώσεις. Θεωρούμε όμως ότι δεν έχει ολοκληρωθεί σαν σεζόν, δηλαδή τα κλεισίματα δεν έχουν ολοκληρωθεί σαν σεζόν. Έχουμε την εντύπωση ότι από εδώ και πέρα, αφού οριστεί το πόσα άτομα θα μπορούν να είναι στην κάθε εκδήλωση, θα κλειστούν και περισσότερες εκδηλώσεις γάμων και βαπτίσεων. Είναι γεγονός ότι για να οργανώσει κάποιος το γάμο του ή τη βάφτιση του παιδιού του χρειάζεται χρόνο. Έτσι, με την αβεβαιότητα που επικρατεί, αυτό δεν είναι πλέον εύκολη υπόθεση. Χρειάζεται χρόνος ασφαλώς και για εμάς, γιατί και τα φορέματα και τα προσκλητήρια και οι μπομπονιέρες δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Αλλά χρειάζεται χρόνος και για τον κόσμο, που όταν θέλεις να έχεις μια εκδήλωση που θα φιλοξενείς 200 και 300 άτομα, αντίστοιχα θα πρέπει να το έχεις οργανώσει και με χρόνο και να τα έχεις δει όλα σωστά. Ο γάμος, το κομμάτι μάλλον των εκδηλώσεων γενικώς, είναι ένας κλάδος που δεν είναι μόνο τα ανθοπόλια, είναι πολύ μεγάλος. Υπάρχουν μέσα σε αυτό πολύ μεγάλες κατηγορίες, τα κέντρα, οι αίθουσες, ακόμα και τα μαγαζιά με τα ρούχα, κομμωτήρια. Οι περισσότεροι έχουν αναβάλει το γάμο τους από πέρυσι για το φετινό καλοκαίρι. Ωστόσο, ακόμα και τώρα υπάρχει προβληματισμός, καθώς δεν γνωρίζουν πόσα άτομα μπορούν να καλέσουν, πόσες μπομπονιέρες θα αγοράσουν και πού θα κάνουν τη δεξίωση του γάμου τους. Μάλιστα, κάποιοι προβαίνουν και σε νέα αναβολή. Εμείς, σαν κατάστημα, έχουμε λίγες εκδηλώσεις Μαΐου. Οι εκδηλώσεις περισσότερες ξεκινάνε από Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβρη. Αυτό το τελευταίο διάστημα αρχίζουν να μας λένε και για τον Οκτώβρη. Ο Μάιος έχει χαθεί, ναι. Όπως και οι προηγούμενοι μήνες, ο Μάιος έχει χαθεί. Ναι, ωστόσο, μυστήρια έχουν κλείσει, καθώς έχει μεταφερθεί και η χρονιά του 20 για το 21. Υπάρχουν βέβαια και μετακινήσεις στις ημερομηνίες. Είναι όλα ρευστά ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι τα μυστήρια του Μαΐου, όσο αφορά το γάμο, έχουν μετακινηθεί πάλι. Περιμένουμε να μας πούν τα ζευγάρια νέες ημερομηνίες ή να μεταφέρουν και τη χρονιά ακόμα. Βαφτίσεις όμως, δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής θα γίνουν. Είναι πολλά τα μυστήρια που έχουν κλείσει μέσα στο καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι τα μυστήρια που είναι Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβρη, ίσως και Οκτώβρη, ακόμα είναι τα ζευγάρια ήρεμα, γιατί περιμένουν να δουν τι θα γίνει και τι θα συμβεί.